Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα. Δεν καλύψαμε όλη την απόσταση. Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι. Παρακολουθήσατε την συνέντευξη, την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας. Να σας παρουσιάσω αμέσως τους καλεσμένους. Κοντά μου, κοντά μας, ο κύριος Γιώργος Κίρτσος, Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Νότης Μαριάς, Ευρωβουλευτής. Καλησπέρα, κύριε Μαριά. Καλησπέρα. Ο κύριος Δημήτρης Τσιόδρας, εκπρόσωπος τύπου στο ποτάμι. Καλησπέρα, κύριε Τσιόδρα. Ο κύριος Θόδωρος Χιόνης, στέλεχος του ΚΚΕ. Κύριε Χιόνη, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον σύμβουλο έκδοσης της Κυριακάτικης Κόντρα Νιούς, τον Σπύρο Σουμελίδη. Σπύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ενδιαφέρουσα η συνέντευξη. Κανείς δεν θέλει ρήξεις. Ενότητα Ευρωζώνης θέλουμε, τόνισε ο κύριος Τσίπρας. Πες μας την εκτίμησή σου για αυτή τη συνέντευξη και τα βασικά συμπεράσματα που έβγαλες. Ναι, νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν εξαιρετικά προσεκτικός. Ναι. Δεν βιάστηκε να μιλήσει για κάποια συμφωνία. Είπε ότι γίνονται βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Έδειξε ο ίδιος διάθεση να βρεθεί λύση. Mm-hmm. Δεν έριχνε πειρά προς τους εταίρους, αντίθετα τους χαρακτήρισε πάντα εταίρους. Και αυτό είναι επίσης ένα σημαντικό στοιχείο. Ναι. Όπως λέγαμε και χθες, εντάξει, τώρα θα υπάρχουν διάφορα βαφτίσια, πώς θα βαφτιστούν οι όροι οι διάφοροι. Άλλωστε ρωτήθηκε και γι' αυτό από τους συναδέρφους μας. Νομίζω ότι το σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή κοστολογείται και μετρούν οι πάντες την πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης. Ο ίδιος, ναι, ο ίδιος είπε ότι αυτή η πρόταση, παρά τα όσα διαδίδονται, υπάρχει, είναι στο τραπέζι και είναι μετρημένη και ζυγισμένη. Mm-hmm. Είπε επίσης κάτι που νομίζω πρέπει να το κρατήσουμε, ότι ακριβώς προσπαθεί να εξασφαλίσει ένα επίσης ασφαλιστήριο συμβόλαιο, έτσι ώστε, ναι, η χώρα να είναι εξασφαλισμένη σε ό,τι αφορά τη ρευστότητά της, ναι, και στο εξάμηνο το οποίο επιζητά για το συμβόλαιο γέφυρα για αυτό το διάστημα, αλλά και για μετά. Mm-hmm. Απέναντι σε όλα αυτά τα οποία ζητά ο κύριος Τσίπρας, έχει βάλει, ναι, τις μεταρρυθμίσεις. Ναι. Υπόσχεται ένα ευρύ φάσμα μεταρρυθμίσεων. Είπε βέβαια ότι κάποιες από αυτές δεν έγιναν, χρησιμοποιήθηκαν ως φύλος οικής. Λέω και πάλι ότι θα δούμε διάφορα βαφτίσια, θα αλλάξουν ορολογίες, ο καθένας, ναι, θα προσέχει την ορολογία του την ίδια ώρα. Η κυρία Μέρκελ στη δική της συνέντευξη τύπου έδειξε επιμονή ότι πρόκειται για τη συνέχιση του προγράμματος που αφήσαμε στη μέση και ότι δεν μπορούμε να πάμε κάπως αλλιώς. Το πώς θα το βαφτίσει ο καθένας για την εσωτερική του πολιτική σκηνή είναι το εσωτερικό θέμα. Το ζήτημα είναι ότι αν οι τεχνικές επιτροπές πράγματι καταλήξουν σε κάποια συμφωνία, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τότε έχουμε και την πολιτική συμφωνία. Η κυρία Μέρκελ πριν από λίγο, Σπύρο, είπε «Είμαι έτοιμη να συνεργαστώ με τον κύριο Τσίπρα». Βεβαίως. «Περιμένω τις προτάσεις από την Αθήνα». Ναι, ναι. Εκείνο που θα ήθελα εν κατακλείδη να πω είναι ότι η ελληνική, ναι, κυβέρνηση επιμένει σε δύο πράγματα. Στην κατάργηση της επιτροπίας. Η Τρόικα είναι δυσυπόστατη, το έχουμε πει στην εκπομπή μας αρκετές φορές. Η Τρόικα είναι δυσυπόστατη. Είχε την Επιτροπία, δηλαδή τους ανθρώπους που καθόταν στα Υπουργεία, να το πούμε πολύ λαϊκά, και δίνανε διάφορες εντολές και ελέγχανε την κάθε κίνηση. Και βέβαια υπάρχει η θεσμική συνεργασία που είναι υποχρεωμένος κάποιος να την έχει κάθε χώρα. Το ξεκαθάρισε ο κύριος Πρωθυπουργός. Και φυσικά αυτή η συνεργασία θα συνεργηθεί και ο έλεγχος θα γίνεται από τα θεσμικά όργανα της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Το ένα λοιπόν είναι το θέμα της Επιτροπίας. Το άλλο είναι ότι επιδιώκει η χαλάρωση της φικτής δημοσιονομικής πολιτικής, ώστε να έχει και το δικαίωμα να διαχειριστεί και τον εσωτερικό δανεισμό, κάτι που έχει υποσχεθεί προς τους μικρομεσαίους και γενικά προς τους πολίτες που χρωστούν σε τράπεζες, στο δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, εφορία κτλ. Μάλιστα. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Οι αγορές, οι παράγοντες, οι δημοσιογράφοι, τα πρακτορία, οι αναλυτές, αυτό δείχνουν. Θα επαναλάβω αυτό που είπαμε και χθες, ότι επειδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι ανατροπές είναι εύκολες και η τελευταία λεπτομέρεια μπορεί να ξαναφέρει όλα τα θέματα στο τραπέζι, πρέπει πράγματι να είμαστε συγκρατημένοι ακόμα. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ και εγώ. Είπε επίσης ότι ούτε η Τρόικα υπάρχει, ούτε το μνημόνιο όπως το γνωρίσαμε υπάρχει, είπε ο κύριος Τσίπρας. Φίλες και φίλοι, η εκτίμησή μου είναι ότι τα νέα είναι μάλλον καλά.
Έχει βρεθεί συμφωνία στα βασικά θέματα που χωρίζουν την Ελλάδα με τους δανειστές μας. Στο χθεσινό Eurogroup δεν υπήρξε κοινή ανακοίνωση γιατί η ελληνική πλευρά δεν συμφωνούσε με τη φράση παράταση προγράμματος. Πριν από το Eurogroup της ερχόμενης Δευτέρας που είναι στις 16 Φεβρουαρίου θα έχει βρεθεί η διατύπωση και οι τελευταίες πληροφορίες μας λένε ότι οι Έλληνες αξιωματούχοι θα συναντηθούν με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για να προετοιμάσουν τη συνάντηση του Eurogroup της Δευτέρας. Στη συνάντηση αυτή, που είναι πολύ κρίσιμη συνάντηση, θα αναζητηθεί ο κοινός τόπος μεταξύ του τρέχοντος προγράμματος διάσωσης Ελλάδας και του προγράμματος της νέας κυβέρνησης της χώρας, δήλωσε η εκπρόσωπος του επικεφαλής του Eurogroup, του κ. Ντάισεμπλουμ. Δεύτερος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογράμμισε ότι είναι καλά νέα μετά την αποτυχία του Eurogroup της Τετάρτης. Είναι ένα βήμα μπροστά σε σχέση με το σημείο που βρισκόμαστε την Τετάρτη. Θέτει στόχο για συμφωνία τη Δευτέρα. Όλα αυτά λοιπόν που έρχονται από τις Βρυξέλλες μας δείχνουν ότι υπάρχει συμφωνία και αυτή τη στιγμή αγωνίζονται να βρουν τις λεπτομέρειες για να τη διατυπώσουν. Σήμερα, φίλες και φίλοι, είχαμε για πρώτη φορά την αριστερά σε σύνοδο κορυφής. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός δημοσίευσε στο λογαριασμό που διατηρεί στο Twitter την παραδοσιακή φωτογραφία με τους άλλους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας: «Για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Αριστερά εκπροσωπείται στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Εδώ βλέπουμε την κλασική φωτογραφία. Είχαμε επίσης πολλά χαμόγελα, θερμές χειραψίες στο πρώτο και πολυαναμενόμενο τέτ-α-τέτ του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τη Γερμανίδα καγκελάριο, την κυρία Άγγελα Μέρκελ. Η κυρία Μέρκελ του ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο του και εκείνος απάντησε: «Το ελπίζω». Και ο Τσίπρας, θα μου επιτρέψετε να πω ότι ήταν το φωτεινό, ήταν το πρόσωπο που βλέπουμε και εδώ μια χαρακτηριστική φωτογραφία, σε καλό κλίμα, έτσι, πολύ σύντομη συνάντησή τους. Ήταν το φωτεινό πρόσωπο σε αυτή τη σύνοδο κορυφής, ο στάρ, θα έλεγα, της συνόδου. Χωρίς γραβάτα, αλλά αν το παρατηρήσατε, είχε ένα πολύ κομψό μαντιλάκι στη τσέπη του σακακιού του. Το μαντιλάκι, για αυτούς που ασχολούνται πολύ με τη μόδα, λένε ότι είναι πιο σικ από τη γραβάτα. Η κυρία Μέρκελ δήλωσε έτοιμη για συμβαστική λύση. Γνωρίζετε ότι η επιτυχία της Ευρώπης στηρίζεται στην εξέβρεψη συμβιβασμών. Οι συμβιβασμοί, είπε, είναι εφικτοί όταν τα πλεονεκτήματα ξεπερνούν τα μειονεκτήματα. Η Γερμανία είναι έτοιμη να κάνει κάτι τέτοιο και είναι σε αρκετά διαφορετικό μήκος κύματος από το υποθετήσεις που έκανε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σόιμπλε. Είπε επίσης η κυρία Μέρκελ ότι για την αξιοπιστία της Ευρώπης είναι απαραίτητο να τηρούνται οι κανόνες. Όπως είπε, όλα αυτά θα τα συζητήσουν οι Υπουργοί Οικονομικών στο επόμενο Eurogroup. Έχουμε ακόμα μερικές μέρες χρόνο. Κατέληξε η Γερμανίδα καγκελάριος. Πάω αμέσως στον κύριο Κίρτσο. Σήμερα έχουμε και δύο ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τα ευρωπαϊκά, και τον κύριο Κίρτσο και τον κύριο Νότι Μαριά. Πάω στον κύριο Κίρτσο να ακούσουμε το πρώτο σχόλιο και τις πληροφορίες, αγαπητέ κύριε Κίρτσο, για αυτό που γίνεται στις Βρυξέλλες. Τι αίσθηση έχετε για το χθεσινό Eurogroup, τι αίσθηση έχετε σχηματίσει για τη σημερινή ημέρα και πώς σας φάνηκε και η συνέντευξη του Πρωθυπουργού? Εντάξει, νομίζω ότι άρχισε την πολιτική στροφή που είχαμε προβλέψει, αλλά εγώ δεν είχα προβλέψει ότι ήταν και τόσο γρήγορη και τόσο απότομη. Θα πρέπει να το εξηγήσει βέβαια σε αυτούς που βγήκαν χθες και έγανε ευρωπαϊκές σημαίες, περιμέναν τα λεφτά και όλα αυτά, αλλά αυτό είναι δικό του πρόβλημα. Λέτε ότι άρχισε στροφή, ε? Εσείς τι λέτε? Όχι, ρωτώ εγώ, σας ρωτώ. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε, κομμανέτσι, ξέρω και εγώ, κάτι εντυπωσιακό δηλαδή το βλέπω, ναι. Το οποίο εγώ δεν το... Με ενοχλεί η πολιτική υποκρισία, διότι βγήκε ο κόσμος στους δρόμους, μοιράσανε λεφτά στους φτωχούς, συντάξεις κτλ. Οπότε, εντάξει, υπάρχει ένα στοιχείο πολιτικής απάτης. Αλλά επειδή τέλος πάντων μετά από 35 χρόνια στη δημοσιογραφία είμαι ρεαλιστής, άλλοι με λένε και κοινικό, θα σας πω ότι εντάξει, καλά έκανε τη στροφή, διότι αλλιώς θα ήμασταν σε ένα μήνα ταπεί και όχι ψύχρεμοι μάλλον. Ναι. Λοιπόν, εδώ θα σας πω τα εξής. Πρώτα να μας εξηγήσει τι ακριβώς πάει να κάνει. Δηλαδή, πόσα χρήματα διεκδικεί για αυτό το εξάμεινο, το μεταβατικό, και στη συνέχεια, ποιο είναι αυτό το χρηματοδοτικό κενό, ποιο είναι το δημοσιονομικό κενό. Διότι πια η ελληνική πλευρά δεν έχει επίσημη θέση και διαβάζουμε στους Financial Times για παράδειγμα ότι φτάσει στα 38 δις. Ναι. Και το δημοσιονομικό κενό μας ενδιαφέρει γιατί έχουν καταρρεύσει τα έσοδα. Ζητάγανε 2,5 δις προσπάθεια από τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα η Καθημερινή γράφει ότι έχει πάει 5 δις η τρύπα. Επομένως, ναι, και αυτό. Δικαιούμαστε τέλος πάντων, μια και θα πληρώσουμε το λογαριασμό, μια στοιχειώδη ενημέρωση. Μετά να μας πει κάποιος από τη νέα εξουσία τι θα γίνει με το μνημόνιο, έστω και αν αυτοί το λένε πρόγραμμα. Γιατί πρόγραμμα είναι, και βέβαια είναι memorandum το οποίο εξηγεί ένα πρόγραμμα. Εντάξει, αφού καμία αντίρρηση να το λένε πρόγραμμα.
Αλλά δέχονται το 70%, το 1% που λένε στον κόσμο. Θα προσαρμοστούν, τι ακριβώς θα κάνουν. Ναι. Επομένως, θέλουμε αυτά να μας τα εξηγήσουν. Τώρα, επειδή είμαστε, μαθαίνουμε εκεί πέρα που είμαστε διάφορα πράγματα, όταν ακούς τεχνικές επιτροπές, σημαίνει ότι έχει αργήσει το μέτρημα. Δηλαδή, λες εσύ ότι θέλω να βοηθήσω τους φτωχούς. Σου λένε, μάλιστα, πολύ συμφωνούμε, όντως έχετε πρόβλημα φτώχειας. Πόσο κάνει αυτό? 1 δισεκατομμύριο. Μάλιστα. Επειδή όμως έχετε μια δέσμευση να έχετε πρωτογενές πλεώνασμα και διάφορα τέτοια, πες μας, σε παρακαλώ, λένε στον εκπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης, τα ισοδύναμα. Ναι. Εκεί που είχε κολλήσει η Νέα Δημοκρατία, που μονίμως θα έλυνε, αλλά τελικά δεν βρίσκανε τα ισοδύναμα. Επομένως, όταν ακούς τεχνικές επιτροπές, σημαίνει δύο πράγματα: μέτρημα και ισοδύναμα. Και θα δούμε το αποτέλεσμα εντός λίγων 24 ώρων, μπορούμε να περιμένουμε. Τι προσφέρεται στην κυβέρνηση? Γιατί, όπως πολύ σωστά τονίσατε, η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στους συμβιβασμούς. Το έμαθε σε 24 ώρες ο κ. Τσίπρας, ο οποίος μέχρι τώρα ήθελε ρήξεις, ανατροπές, ποντέμος, βοράς, νότος, ξέρω και εγώ, όλα αυτά. Ο άνθρωπος μαθαίνει γρήγορα. Αυτό είναι καλό. Αλλά τι θα του δώσουν, γιατί δεν μπορεί να γυρίσει πολιτικά γυμνός, και αυτοί, επειδή είναι έμπειροι, τα ξέρουν αυτά. Το πρώτο θα του δώσουν, φαίνεται από τα συμφραζόμενα, αλλά επειδή έχω και πληροφόρηση, μας έχει μιλήσει ο Γιούνκερ κτλ., στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, θα του δώσουν κάτι για την ανθρωπιστική κρίση. Δηλαδή, θα παραδεχθούν ότι γίνανε έσχοι στη χώρα μας, ότι υπάρχουν ακραία κοινωνικά προβλήματα. Επομένως, κάποιες εξαιρέσεις από τη δημοσιονομική πειθαρχία θα υπάρξουν για να διευκολυνθούν οι φτωχοί. Αυτό το δέχονται οι Ευρωπαίοι εταίροι και οι πιστωτές. Το δεύτερο που θα του δώσουν είναι αυτά που λέμε τα βαφτίσια. Δηλαδή, δεν θα λέμε Τρόικα τώρα, θα λέμε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η συντομογραφία ήταν Τρόικα, αλλά τώρα να μην το λέμε, γιατί δημιουργούμε πολιτικό πρόβλημα στον κύριο Τσίπρα, που δεν θέλει να το λέει. Επομένως, αυτοί δεν έχουν αντίρρηση να μιλάνε λίγο περισσότερο, να λένε τους θεσμούς ολογράφος, πείτε εγώ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το μνημόνιο θα λέγεται πρόγραμμα, δεν θα λέγεται μνημόνιο. Και το άλλο που μπορούν να το δώσουν, αλλά εμείς δεν θα καταλάβουμε δυστυχώς τη διαφορά και θα εξηγήσω γιατί, είναι ότι το πλεώνασμα, το οποίο είναι 3% για το 2015, όντως δεν μπορεί να επιτευχθεί αυτό το πράγμα, μπορεί να το μειώσουν στο 1,5-2%, αλλά τι έχουμε πάθει τώρα? Ήδη το έχουμε φάει τη διαφορά. Δηλαδή, 1 δισεκατομμύριο είναι η πτώση στα φορολογικά έσοδα τον Ιανουάριο, βάλτε κάτι και το Φεβρουάριο, τα ασφαλιστικά ταμεία βουλιάζουν κι αυτά. Τις καταθέσεις όλοι ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ και μετά περνάνε την τράπεζα και παίρνουν και τα λεφτά τους. Μην τους βρει κανένα κακό. Έχουν πέσει οι καταθέσεις στα 147. Γι' αυτό δεν μας δώσανε 5 δις σήμερα από τον ΕΛΑ. Πανηγυρίζουν τα μίντια, τα οποία το γυρίσανε. Από εκεί που γλύφανε τη Νέα Δημοκρατία, τώρα γλύφουν το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, είναι. Αλλά φαίνεται συνηθισμένο, δεν είναι? Ναι, επαγγελματικές προδιαγραφές, ας πούμε. Αλλά γι' αυτό υπάρχει και κρίση. Αλλάζουμε φανέλα πολύ εύκολα. Κρίση αξιοπιστίας στη χώρα μας. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η πιστωτική διευκόλυνση δεν είναι για να πανηγυρίζουν ορισμένοι. Είναι ότι φεύγουν τα λεφτά από τις τράπεζες και πρέπει κάποιος να καλύψει τη διαφορά. Ναι. Επομένως, ωραία, θα γίνει τώρα μια μάχη επικοινωνίας. Θα λένε δεν υπάρχει το Τρόικα, αλλά υπάρχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν υπάρχει το Μεμοράντουμ και τέτοια. Αλλά να σας πω τώρα, έτσι, σαν έμπειρος παρατηρητής και φυσικά σαν ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι αυτά που συνέβησαν σήμερα το βράδυ είναι σε γενικές γραμμές σωστά. Είναι, συμφωνείτε δηλαδή με αυτό που βλέπετε, συμφωνώ με αυτό που εκτιμάτε ότι θα δούμε και στο Eurogroup της Δευτέρας? Και αν δεν τελειώσει, φίλες και φίλοι, στο Eurogroup της Δευτέρας το τυπικό της νέας συμφωνίας, θα υπάρξει και άλλο, μάλλον έκτακτο Eurogroup την παραπάνω Παρασκευή. Θέλω, πριν πάω στον κύριο Νότι Μαριά, να σας πω ότι έχει δώσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην γερμανική εφημερίδα Bild ο εκδότης δημοσιογράφος Γιώργος Κουρής. Στη φωλιά του Λύκου δηλαδή. Στη φωλιά του Λύκου. Του ζήτησε λοιπόν του Γιώργου του Κουρή Bild συνέντευξη και τους υποδέχτηκε στο σπίτι του ο Γιώργος ο Κουρής, τους γερμανούς δημοσιογράφους, και τους τα είπε όπως έπρεπε να τους τα πει. Ξέσπασμα του Γιώργου Κουρή στη μεγάλη γερμανική εφημερίδα Bild. Η Bild, εδώ βλέπουμε τον Γιώργο του Κουρή στο γραφείο του εκεί στο σπίτι του. Η Bild πουλάει περίπου 5 εκατομμύρια φύλλα στη Γερμανία ημερησίως, φίλες και φίλοι. Είναι μια λαϊκή εφημερίδα, πολύ μεγάλης κυκλοφορίας. Εσείς οι Γερμανοί, λέει, μας μπιπ. Είναι ο χαρακτηριστικός τρόπος που εκφράζεται ο κύριος Κουρής και λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Εσείς οι Γερμανοί, μας μπιπ, δηλώνει ο Γιώργος Κουρής σε μια χυμαρώδη συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Bild.
είναι η μεγαλύτερη σε κυκλοφορία εφημερίδα της Γερμανίας. Εξηγεί γιατί χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα στο έντυπό του στις εφημερίδες του, στην Contra News, όταν αναφέρεται στο γερμανικό λαό, στη γερμανίδα καγκελάριο την Άγγελα Μέρκελ και στο γερμανό υπουργό οικονομικών τον κύριο Σόιμπλε. Ο δημοσιογράφος της Bild, όπως γράφει στην ιστοσελίδα της γερμανικής εφημερίδας, συνάντησε τον εκδότη στο γραφείο του στην Ακρόπολη και του ζήτησε μάλιστα για τον λόγο για τον οποίο είναι τόσο επικριτικός με τους Γερμανούς, ο κύριος Κουρίς. Γιατί μας μισείτε, λέει, τόσο πολύ? Κάνετε λάθος. Αγαπάμε, λέει, εσάς τους Γερμανούς, γιατί είστε ένας σκληρά εργαζόμενος λαός, απάντησε ο κύριος Κουρίς και πρόσθεσε. Αυτά τα τελευταία χρόνια μας έχετε μπιπ. Εσείς οι Γερμανοί δεν είστε ο μοναδικός λαός που εργάζεστε σκληρά. Εργαζόμαστε και εμείς σκληρά και μάλιστα πιο σκληρά από ό,τι εσείς. Μας θεωρείτε τεμπέληδες. Αλλά εσείς, οι Γερμανοί, οι Άγγλοι και οι Γάλλοι, δεν έχετε ουδέποτε εργαστεί σκληρά επί 16 ώρες την ημέρα. Ήμασταν μετανάστες στη χώρα σας. Καθαρίσαμε τις τουαλέτες σας και τις ακαθαρσίες σας. Μας πληρώσατε γι' αυτό, αλλά ποτέ δεν καταλάβατε τη σημασία της λέξης μετανάστης. Δεν είμαστε τεμπέληδες, τόνισε στο δημοσιογράφο της Bild ο Γιώργος Κουρίς. Και όταν ο Γερμανός δημοσιογράφος το ρώτησε να σχολιάσει τη σύλληψη του ίδιου και του γιού του από τις αρχές για χρέη προς το δημόσιο, ο ίδιος έσφευσε να πει πως δεν φοροδιαφεύγει και πως έχει πληρώσει όλα τα χρέη του, όλες τις υποχρεώσεις. Τέλος, χαρακτήρισε ως έγκλημα το δάνειο των Γερμανών, κύριε Μαριά. Ο κύριος Κουρίς χαρακτήρισε έγκλημα το δάνειο των Γερμανών προς την Ελλάδα. Ναι, λέει, τα χρήματά σας είναι έγκλημα. Δεν χρειαζόμαστε και δεν θέλουμε άλλα χρήματα από εσάς. Αυτό το είδος δανείου μας κατέστρεψε. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, την οποία θα τη διαβάσετε και αναλυτικά αύριο, φίλες και φίλοι, και στην Contra News, που υπάρχει ένα μεγάλο απόσπασμα από τη συνέντευξη του Γιώργου του Κουρί στην Bild. Πάω στον Νότιο Μαριά. Να ακούσουμε. Ναι. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας έκανε ένα τεράστιο swap θέσεων. Swap, πείτε το γελικά, γιατί πολλοί δεν γνωρίζουν τα. Πριν το swap, το οποίο είχε πει ο κύριος Βαρουφάκης, ότι θα γίνει ανταλλαγή του χρέους με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έγινε αλλαγή θέσεων. Μάλιστα. Μια πλήρης εγκατάληψη των θέσεων οι οποίες και προεκλογικά είχαν υποθεί. Και βέβαια έγινε και μια τεράστια πολιτική προσαρμογή. Μια και οι Ευρωπαίοι ζητούν δημοσιονομική προσαρμογή, έγινε μια πολιτική προσαρμογή. Πολύ απλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ είχαν ξεκινήσει με μερικές βασικές θέσεις. Πρώτον, διαγραφή του επωνίδης του χρέους ή διαγραφή μεγάλου μέρους του χρέους. Αυτό εξαφανίστηκε. Διότι ήδη ο κύριος Βαρουφάκης, αλλά νομίζω και ο κύριος Τσίπρας, είπε ότι θα πληρώσει τους δανειστές στην ονομαστική τους αξία ό,τι οφείλουμε. Δεύτερο, ότι θα γινόταν λογιστικός έλεγχος του χρέους. Πάει και αυτό. Τρίτον, ότι θα έμπαινε θέμα για τα ομόλογα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία ήδη έχει βγάλει κέρδη και δεν τα επιστρέφει. Ούτε και σε αυτό άκουσα τίποτε. Ακούω πλέον περί προγράμματος. Για να καταλάβουμε το μνημόνιο, γιατί αυτή την αδυναμία την είχε ο ΣΥΡΙΖΑ από τις εποχές που ήδη μιλούσα μαζί τους και συνεργαζόμουν. Το μνημόνιο δεν είναι μόνο οικονομικά μέτρα. Η ουσία του μνημονίου είναι ότι είναι ένα θεσμικό υβρίδιο μέσα από το οποίο γίνεται πολιτική, οικονομική και κοινωνική εξάρτηση μιας χώρας. Δηλαδή μέσα από το οποίο γίνεται η διαχείριση, αυτό που ονομαζόταν παλιά, διεθνής οικονομικός έλεγχος. Αυτή η ουσία, ερωτάτε, θα παραμείνει? Βεβαίως θα παραμείνει. Διότι, πολύ απλά, τι είναι το Eurogroup? Το Eurogroup με τη σύνθεση που είχε χτες και που θα έχει τη Δευτέρα, περιλαμβάνει μέσα και την κυρία Lagarde, διότι τυπικά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν είναι μέλος του Eurogroup, είναι και η Κεντρική Τράπεζα, είναι και η Επιτροπή, διότι το Eurogroup είναι το πολιτικό αφεντικό των δανειστών και έχει ένα τεχνικό όργανο που ονομάζεται Τρόικα ή ονομάζεται πλέον σε επίπεδο πρακτικό Επιτροπή Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το IMF που είναι και δανειστές και οι οποίοι δουλεύουν. Ερώτημα, μπορούν αυτοί, έχουν αυτό το δικαίωμα να σου προσδιορίσουν πόσο θα είναι ο μισθός στην Ελλάδα, αν θα δώσεις υψηλές συντάξεις, αν θα δώσεις χαμηλές? Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τίθενται στόχοι. Ότι κύριε, πρέπει να έχεις έλλειμμα 3% ή πρέπει να έχεις πλεόνασμα ή πρέπει να έχεις κάτι. Το πώς θα το φτάσεις αυτό είναι δικαίωμά σου. Αν δηλαδή θα κόψεις μισθούς, αν θα βγάλεις τα λεφτά με την εφορία κλπ. Άρα λοιπόν, αποδεχόμενος και να συζητά όλο αυτό το πρόγραμμα όπως λέει, το οποίο είναι το μνημόνιο, σημαίνει ότι αποδέχεται το διεθνή οικονομικό έλεγχο της Ελλάδας.
Αυτό δεν ισχύει, Φερρυπίν, για τη Φιλανδία. Διότι και η Φιλανδία πάει στο Eurogroup και κυρίως πάει στο Ecofin. Εκεί τους βάζουν κάποιους στόχους, αλλά δεν του λέει αναλυτικά πόσο θα είναι η σύνταξη του ΟΓΑ. Με το πρόγραμμα δίθεν μεταρρυθμίσεων που λέει, πρακτικά αποδέχεται τους δανειστές να καθορίζουν κάθε μέρα τι γίνεται στη χώρα. Επομένως, οι βασικές αρχές λαϊκής κυριαρχίας περιορίζονται και η άσκηση εθνικής κυριαρχίας. Και επιπλέον, γιατί μου αρέσει να τα λέω ανοιχτά, υπάρχει μια δανειακή σύμβαση. Είχε γίνει σημαία από μένα και ακολούθησε και ο Αλέξης Μητρόπουλος και άλλοι, ότι σε αυτή την περίφημη δανειακή σύμβαση υπάρχουν εξής όροι: αγγλικό δίκαιο, άρση ασυλίας λόγω εθνικής κυριαρχίας, αρμόδιο δικαστήριο ή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή του Λουξεμβούργου. Ερωτώ, στη νέα δανειακή σύμβαση θα υπάρχουν αυτά που είχαν χαρακτηριστεί ως ξεπούλημα? Αυτά λοιπόν τα βασικά στοιχεία ενυπάρχουν μέχρι στιγμής στη συζήτηση που άκουσα. Πέραν του γεγονότος, και κλείνω, ότι ένα βασικό επιχείρημα που είχαμε και το είχε κάνει κριτική σε μια προεκλογική θυμάμαι συνάντηση ο κύριος Κίρτσος, ένα από τα βασικά επιχειρήματα που είχαμε ήταν ότι το μνημόνιο κατέστρεψε την Ελλάδα, δημιούργησε ανθρωπιστική χρήση και επομένως πρέπει να υπάρξει μια αποζημίωση. Η αποζημίωση προσδιορίστηκε προχτές από τη Λαζάρα στα 100 δισεκατομμύρια. Εγώ έβγαζα μεγαλύτερο νούμερο. Όταν έρχεται ο κύριος Βαρουφάκης και λέει ότι το 70% των μέτρων είναι σωστό, σημαίνει ότι ακόμη και αυτό το επιχείρημα που είχαμε περί άσκησης αγωγής αποζημίωσης ή να μπαίνει στο τραπέζι η ζημιά για να αντισταθμιστεί με κάτι άλλο, ήδη φεύγει, διότι υποτίθεται το 70% των μέτρων σωστά. Και τον άκουσα τον κύριο Βαρουφάκη, γιατί μιλάει αγγλικά πολύ καλά, και τον άκουσα από τα είπε παρουσία του κύριου Σόιμπλε. Επομένως, συμπερασματικά, αυτό που βλέπω είναι ότι ενώ αρκετές δυνάμεις, και εγώ ίδιος και άλλοι ευρωβουλευτές, στην ανήθικη και εκβιαστική επίθεση που έγινε στην Ελλάδα από πολλούς, και από τον Βέμπερ, που είναι ο πρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος, και ξέρω ότι ο Γιώργος ο Κίτσος το τάπε κατηδίαν. Έτσι. Μπορεί να μην θέλει να το πει εδώ, αλλά διαφώνησε για τη συμπεριφορά του Βέμπερ. Ολοκληρώσει, γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Γιατί τελειώνει. Το ρολόι δείχνει μία. Ωραία. Και θα χάσω τις διαφημίσεις. Έχω 10 δευτερόλεπτα. 24 στον μπάσκετ. 10 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αυτή την προσπάθεια την κάνουν όλοι. Και ο ελληνικός λαός παλεύει για να μην περάσουν εκβιασμοί. Αλλά δεν παλεύει για να πας σε μια τέτοια συμφωνία η οποία. Μάλιστα. Τουλάχιστον το αντιμνημονιακό μέτωπο είχε βάλει πολύ συγκεκριμένους όρους και θα δούμε τώρα ξανά ισοδύναμα στο τραπέζι όπως έψαχνε παλιά η Δημάρ. Εγώ θα συνιστούσα πάντως για αυτό που είπε ο κύριος Κίτσος πριν, να περιμένουμε λίγο, να δούμε τι συγκεκριμένα. Τα συγκεκριμένα, αλλά έβαλα το πλαίσιο το οποίο τα συγκεκριμένα τα μέτρα και μετά να το κουβεντιάσουμε. Ναι, αλλά είχε αποδεχτεί αυτό το πλαίσιο ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα 2 λεπτών και επανερχόμαστε.